Ο κύριος Νιώτης Μηταράκης, ο κύριος Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός κλπ. Από τι τώρα, από τι να πρώτο ξεκινήσουμε, ας πούμε. Την τερατογένεση. Τι είναι αυτά τώρα, η τερατογένεση. Τι τερατογένεση είναι αυτή τώρα, αυτό που περιγράφεται στο τερατογένεση, κύριε Μηταράκη. Περιέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης τις πραγματικότητες απλής αναλογικής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της απλής αναλογικής είναι δεδομένα η ακυβερνησία. Δυστυχώς η χώρα μας από την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στην περιπέτεια μιας δίμηνης υπηρεσιακής κυβέρνησης, το οποίο είναι κάτι που ανησυχεί τους πάντες σε μια εποχή που υπάρχουν κρίσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Χρειάζεται να μην υπάρξει κενό στη διακυβέρνηση της χώρας. Βέβαια, υπάρχει και το σενάριο που καλλιεργείται από κάποιους ότι στην απλή αναλογική θα κολλάνε τα νούμερα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25 και ΚΚΕ, μια κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, υπουργό εξωτερικών τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η κυβέρνηση και με ποιο προγραμματικό σχέδιο. Και γιατί είναι τερατογένεση αυτό? Γιατί καταρχήν θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος που το πρώτο κόμμα στις εκλογές που είναι εμφανές ότι είναι τέτοιες ανησυχίες. Αν δεν θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πρώτο κόμμα, σας έδωσε χθες την πάσα ο κύριος Μητσοτάκης να προτείνετε εσείς μια αλλαγή του εκλογικού νόμου, ώστε από την πρώτη Κυριακή να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση. Έχετε την πάσα, έχετε την ευκαιρία. Είναι αποτύπωση των πραγμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, και κάποιοι το είχαν υποτιμήσει πέρσι, είπε ότι δεν θέλω, εννοούσε δεν μπορώ, να κάνω κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής. Άρα είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρωθυπουργό που λέει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί από την επερχόμενη κάλπη. Όπως είναι η πρώτη φορά που έχουμε πρωθυπουργό που παραδέχεται... Μα προφανώς δεν μπορεί. Προσέξτε τι παραδέχτηκε όμως. Παραδέχτηκε την πολιτική του απομόνωση. Διότι η απλή αναλογική έχει θεμέλιο και προοπτική της κυβερνήσης συνεργασίας. Να θυμίσω δε ότι πριν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι κυβερνήσεις πιο πριν ήταν όλες κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το 9 και θέλετε, μετά. Θέλετε να μου πείτε. Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ διαμορφώνεται ένα ξεκάθαρο δίλημα. Μπορεί να το λέει ο κύριος Μητσοτάκης όπως θέλει. Μπορεί να κάνει έτσι και θεσμικά ολισθήματα και να περιγράφει τερατογενέσεις, εκτροπές κτλ. Δεν είπε τερατογενέσεις, είπα πολιτική τερατογένεση. Εντάξει. Ναι. Δεν, κυβέρνηση... δεν μπορεί όμως. Συγγνώμη, κύριε Παπαδάκη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μια τερατογέννηση. Όχι, δεν ήταν τερατογένεση. Μια συμφωνία με την ακραία δεξιά για να βγουν τα νούμερα. Για να κάνετε κυβέρνηση με αντάλλαγμα, να κάνετε Υπουργό Εθνικής Αμήνης για 5 χρόνια τον Πάνο Καμένο. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία είχε ιδεολογική συγκρότηση, είχε προγραμματικές δηλώσεις. Ήταν μια κυβέρνηση που συμφωνήθηκε μέσα στα 15 λεπτά. Ο κύριος Καμένος μπήκε στο αυτοκίνητο, ήρθε τρέχοντας τα προπήλαια να αγκαλιάσει τον Τσίπρα. Στο εξωτερικό υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ των κομμάτων για να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία. Εκεί δεν υπήρχε προγραμματική συμφωνία. Γιατί δεν πάτε σε μια προγραμματική συμφωνία προεκλογικά τότε στον εκλογικό νόμο να συνεργαστείτε? Ξέρω εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, να δεν ξέρω με ποιο να συνεργαστείτε. Νομίζω... Τότε, ως πρώτο κόμμα, αν είστε πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν. Σε μια προγραμματική συμφωνία. Γιατί δεν έχετε δει. Το κρίσιμο είναι ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει παραδεχθεί ότι δεν δύναται να χτίσει συμμαχίες και πλειοψηφίες. Αυτό είναι το θεμελιακό του πρόβλημα. Ναι, μα γι' αυτό λέει ότι θέλει αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης, καλά κάναμε και τον παρακολουθούσαμε, γιατί μπορεί να ήταν και τεκμηριωμένη και δομημένη και δικαιολογημένη η παρακολούθησή του, γιατί μπορεί να είναι και εθνικός κίνδυνος. Το Σπίρτζι δεν ξέρω αν τον παρακολουθούσε και η ΕΕΠ. Λοιπόν, δεν βλέπετε ότι υπάρχει. Αυτό. Συγγνώμη. Δεν προκύπτει όπως ερωτήθη ρητά ο κύριος Μητσοτάκης και δεν διέψευσε. Τον ρώτησαν λοιπόν, του λένε. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι ο Σπίρτζης δεν επαρακολουθεί το από την ΕΕΠ. Έχει απαντήσει όμως ξεκάθαρα ότι η χρήση αυτού του λογισμικού που ο κύριος Σπίρτζης είπε, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι έχει πιθανόν να μολύνει το κινητό του, δεν είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται. Μπορώ να προτείνω κάτι, έτσι θα υπερβώ λίγο τα πολιτικά εσκαμμένα και θα μπω στα δημοσιογραφικά. Σήμερα, σε λίγη ώρα, ξεκινάει η συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αύριο να ρωτήσετε ευρωβουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΚΙΝΑΛ, το τι συνέβη εκεί. Και να δούμε αν αυτά που λέει ο κύριος Μηταράκης μπορούν να περπατήσουν και να πείσουν έξω. Διότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει συγκροτήσει εξεταστική επιτροπή. Όχι για την Ελλάδα. Όχι. Συγκρότησε, προσέξτε τι έγινε. Συγκρότησε για τα παράνομα λογισμικά. Υπάρχουν χώρες και με σοσιαλιστικές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν παραδεχθεί. Συγκρότησε λοιπόν επιτροπή, ακούστε τώρα, για τα κακόβουλα λογισμικά, ξεκίνησε για την Πολωνία. Και υπό το φως των εξελίξεων άφησε την Πολωνία στην άκρη, συζητάει για την Ελλάδα, γίνεται ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Ακούσατε, θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακούσατε προχτές την Επιτροπή. Να ολοκληρώσω, 8 Νοεμβρίου έρχονται στην Ελλάδα. Ακούσατε την Επιτροπή προχτές που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες. Δεν προέκυψε, εγώ την άκουσα. Ναι, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο το οποίο να συνδέει τη χώρα μας
με χρήση παράνομου λογισμικού από τη συζήτηση. Δεν προέκυψε τίποτα καινούριο από αυτό που ξέρουμε. Παρακολουθούσατε άλλη συνεδρία, κύριε Μηταράκη, με συγχωρείτε που σας το λέω έτσι. Το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι με νόμιμο τρόπο, με εισαγγελική οδηγία, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα, με 6 υπογραφές υπηρεσιακών, χωρίς να υπάρχει καμία πολιτική παρέμβαση, παρακολουθήθηκε για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα. Εγώ δεν καταλαβαίνω για κάτι άλλο. Δεν αξιώνω να γνωρίζετε, να ξέρετε πάντως ότι ο κύριος Μητσοτάκης εχθές υπερασπίστηκε όχι μόνο τη διαδικασία, ότι όλα γίναν νομότυπα, είπε ότι ήταν τεκμηριωμένοι. Βεβαίως. Προκύπτει λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν. Αυτό το έκανε ο εισαγγελέας. Δεν το κάνει όχι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ήταν τεκμηριωμένοι. Αυτό το λέει ο εισαγγελέας. Τώρα, γιατί δεν μπορεί να κάνει λάθος ο εισαγγελέας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω το κάτι δικαίωμα σύστημα, αυτό το δικαίωμα έχει δοθεί σε ένα εισαγγελέα. Είναι επικίνδυνη η δρόμη αυτή. Υπουργέ διότι μου. Όταν επέμεινε ο δημοσιογράφος, ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν κινδυνεύουν τα εθνικά συμφέροντα από το μπακάλι και το μανάβι. Υπονοώντας ότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνται είναι δυνητικά επικίνδυνα για τα εθνικά συμφέροντα. Λοιπόν, είναι ολισθηρό αυτό. Όχι κατά κανόνα, αλλά μισό λεπτάκι. Δεν είμαστε υπεράνω του νόμου ούτε εσείς ούτε εγώ. Αν οι αρχές θεωρούν ότι. Ούτε ο Μητσοτάκης υπεράνω του Συντάγματος. Κανείς. Αν θεωρούν οι αρχές ότι κάποιος από εμάς ίσως τελεί κάποιο αδίκημα ή μπορεί να έχει διασυνδέσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για τα εθνικά συμφέροντα, θα έπρεπε να ελεγχθεί. Άρα, καλώς παρακολουθείτε και ο Ανδρουλάκης. Μας πείτε λοιπόν γιατί παρακολουθείτε Ανδρουλάκη και Σπίρτζη. Επειδή δεν έχω πρόσβαση στο φάκελο και δεν θα έπρεπε να έχω πρόσβαση στο φάκελο, εγώ το μόνο μπορώ να πω είναι αφού το είπαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Όχι, 6 υπογραφές έχουν. Ο πολιτικός προϊστάμενος είπε ότι είναι τεκμηριωμένοι και δικαιολογημένοι. Αυτό δεν αφορά τις διαδικασίες και το νομότυπο του πράγματος, εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ως προς τη διαδικασία. Το θέμα... Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, κύριε Μηταράκη, μπήκε στην ουσία. Όταν λέει ότι είναι ενδεχομένως δικαιολογημένοι και τεκμηριωμένοι, σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάθισε, είδε το φάκελο. Λέτε το αυτονόητο. Όχι, δεν είναι. Προφανώς και είναι τεκμηριωμένοι. Μα δεν αναφέρεται η ουσία στη διαδικασία. Για να το κλείσουμε αυτό το σενάριο. Το θέμα, υπόθεση Ανδρουλάκη. Δεν προκύπτει πρώτον από πουθενά ότι η παρακολούθηση έγινε για πολιτικούς λόγους. Έγινε για υπηρεσιακούς λόγους με έγκριση εισαγγελέα. Δεν προκύπτει ότι υπάρχει χρήση κακόβουλου λογισμικού. Δεν προβλέπει ότι το αποτέλεσμα της παρακολούθησης. Γιατί παραδέχεστε, αποδέχεστε ότι το σπίτι τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση. Δεν είπα όχι. Είπα ότι δεν προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν χρησιμοποιεί αυτό του τύπου λογισμικού που ο κύριος Σπίρτζης λέει ότι μπορεί να έχει μολύνει το τύπο. Δεύτερο, να σου ρωτήσω κάτι. Το κακό με αυτό το λογισμικό είναι ότι το έχουν ξένες κυβερνήσεις και ιδιώτες. Δυστυχώς είναι ένα λογισμικό που από ό,τι φαίνεται είναι στην αγορά. Είχε δημοσιευτεί πρόσφατα και ένα τιμοκατάλογος. Αυτό φαίνεται ότι ο πλούτος. Πόσο έκανε. Έλεγε ότι ο κατάλογος, το είχαμε δει στο ίντερνετ, είναι ότι όλο το πακέτο για 100 παρακολουθήσεις είναι 8 εκατομμύρια. Για τις ξένες κυβερνήσεις αυτό δεν είναι. 8 εκατομμύρια το χρόνο. Μεγάλα συμφέροντα θα δούμε τις σχετικές συμβάσεις και θα συνενέσετε να έρθουν και αυτές στην εξέλιξη. Εδώ τα νέα, κυρία Παπά, γράφουν για υποκλοπές σοκ, λέει, ένα αποκαλυπτικό έγγραφο 6 σελίδων της ΕΥΠ για έμεσες παρακολουθήσεις υπουργών, όπως ο Νίκος Κοτσιάς, αναφέρεται στην περίοδο 17-18. Το λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λέει ο κύριος Λαφαζάνης, το λένε διάφοροι. Δεν είναι μυστικό. Καλή σας τύχη. Τώρα, αν καταφεύγετε εκεί πέρα, κανένα πρόβλημα. Σας προκαλέσαμε, κύριε Μηταράκη, από την αρχή που έσκασε το θέμα. Εάν κάτι σοβαρό έχετε να πείτε, να συγκροτήσετε τα εξεταστική. Τώρα, μισό λεπτό. Ωραία. Το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα, διότι θα το συζητάμε εξ εκλογές αυτό. Μοιραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Πάπα. Το οποίο κάτι δείχνει όμως, έτσι. Ότι πάμε μονοθεματικά για τις εκλογές. Ενώ η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα, η κοινωνία στηρίζεται. Δεν είναι σημαντικό. Χθες είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και έχουμε αφιερώσει το πρώτο δεκάλεπτο εδώ πέρα και μιλάμε για την προηγούμενη ιστορία. Αυτό δείχνει είναι θεσμικό θέμα, δεν είναι. Ερώτηση τώρα, ερώτηση. Γι' αυτό εξετάζεται. Μισό λεπτό. Κύριε Παπά, αυτή η πιθανότητα που περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Ότι παιδιά, τα νούμερα μπορεί να βγαίνουν και να φτιάξουν κυβέρνηση. Εσείς λέτε θα είστε πρώτοι. Οπότε είναι ευκολότερο. Και δεν χρειάζεται και 4-5. Αλλά και δεύτερα, και τσίμα να είστε. Είναι υπαρκτό το σενάριο αυτό που περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Το σενάριο το υπαρκτό. Ήταν το τερατογενετικό τέλος πάντων, για να συνεννοούμαστε. Πολιτικά. Θέλουμε τη νίκη, την καθαρή νίκη, δεν θέλουμε να κάνουμε να συγκροτήσουμε κυβέρνηση των χαμένων των εκλογών. Εάν ιτηθούμε στις εκλογές, τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο νικητής των εκλογών. Άρα λέμε ο νικητής θα παραδώσει εντολή. Εμείς λέμε ότι η προϋπόθεση για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης είναι η δική μας καθαρή πρωτιά. Είναι απολύτως σαφές νομίζω αυτό, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, διότι για να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση η οποία θα έχει αξιοπιστία, θα έχει την πολιτική ευρύτητα
και θα κατορθώσει να έχει συνενέσεις, πρέπει να αποτυπωθεί. Άρα το σενάριο αυτό, όπως το είπε. Ναι, κύριε Καμπουράκη. Κύριε Καμπουράκη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ελεηνολογεί για το σενάριο. Κύριε Παπά, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου. Λέω, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ελεηνολογεί για την πιθανότητα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα και να σχηματιστεί απλώς κυβέρνηση χωρίς αυτόν. Ελεηνολογεί για οποιοδήποτε σενάριο σχηματισμού κυβέρνηση προοδευτική συνεργασία. Και οποιοδήποτε σενάριο δεν μπορεί να πει. Καλά, όχι. Αν είμαστε πρώτο, τι μπορεί να πει. Αν είμαστε πρώτο, τι μπορεί να πει. Κύριε Παπαδάκη, κυβέρνηση. Αν πιστεύετε ότι θα είστε πρώτο κόμμα, είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, για να αποφύγουμε τη σκόπελο τη υπηρεσιακή κυβέρνηση και τη τρίμηνη ανακατοσούρα, να πάμε τον εκλογικό νόμο από την πρώτη Κυριακή. Αυτό που θα ισχύει στις δεύτερες. Αφού έχετε λοιπόν αυτή τη βεβαιότητα ότι θα είστε πρώτο κόμμα, σεβαστό το δικαίωμά σας να το πιστεύετε, μήπως θα κάναμε καλό στον τόπο να φέρναμε τον εκλογικό νόμο από την πρώτη Κυριακή? Καλό στον τόπο θα κάναμε αν γίνονταν πάρα πολύ σύντομα εκλογές και λάμβανε τέλος η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό θα ήταν το καλό για τον τόπο, για να συγκροτηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Εμείς αξιακά είμαστε με την απλή αναλογική, πιστεύουμε στις κυβερνήσεις συνεργασίας. Φάνηκε ότι εάν στο κέντρο των μονοκομματικών κυβερνήσεων βρεθούν και άνθρωποι αδίστακτοι. Και αφελείς όμως ταυτόχρονα, μπορεί να υπάρχουν εκτροπές για τη δημοκρατία. Δηλαδή, μια πολυκομματική κυβέρνηση, ναι. μια κυβέρνηση συνεργασίας με σαφές προοδευτικό και αριστερό πρόσημο, είναι μια κυβέρνηση. Δηλαδή, τώρα θα λέω όχι κυβέρνηση. Με ποιους θα μπορούσε να γίνει πρακτικά με όλα, αυτό. Με όχι κυβέρνηση υπρακαμένου. Γιατί τώρα επανέρχεστε εκεί πέρα, για πείτε γιατί, μου. Γιατί μιλάτε σαν να μην υπήρχατε ποτέ στο παρελθόν και υπήρχε μια κυβέρνηση. Για τη διακυβέρνησή μας. Σε τι απ' όλα. Για το τρίτο μνημόνιο. Να σας πω. Για το ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Το υπογράψατε μνημόνιο. Μας βάλατε πίσω στο οικονομικό αδίκημα. Όχι, μην γυρίσουμε, παιδιά. Άστο τώρα. Όχι, τώρα αυτά κρίθηκαν. Αλλά τα υπενθυμίζουμε κιόλα γιατί θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση το 2023. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολιτικό παρελθόν. Ναι. Δεν έχετε έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και η προσπάθειά του να ελέγξει τους αγμούς της εξουσίας είναι δεδομένη. Ρύθμισε το χρέος, έριξε την ανεργία. Τι να κάνουμε, άφησε γεμάτα ταμεία. Πού να τα δείτε εσείς αυτά? Πού να τα εκτιμήσετε και πού να τα αξιολογήσετε? Νομίζω τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία τρία χρόνια, που είμαστε από τις χειρότερες ρυθμούς ανάπτυξης Ευρώπης, οι 300.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, που επέτρεψαν να υπάρξει στήριξη στην πραγματική οικονομία, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το χρέος, δείχνει την τεράστια πρόοδο. Και όχι δεν επιβαρύνει το χρέος. Και το ιδιωτικό κίνδυνο. Το επιβαρύναμε τώρα. Και επιχειρήσεις. Εντάξει, τώρα ήταν πανδημία, ήταν αυτό. Οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν 45 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστια η αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων. Τώρα, να ρωτήσω κάτι εγώ. Παρακαλώ. Εάν είναι τόσο επιβλαβές το ότι θα πάει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και θα γίνουν εκλογές. Και για, την άλλωστε, είπε, για την ασφάλεια της χώρας. Είναι μια στάθεια, δεν είναι μια δεδομένη στάθεια. Θα ευχαριστούμε να μην κάνουμε το και τον Μάη που είναι υποχρεωτικό να γίνουν. Όχι, οι εκλογές θα γίνουν το καλοκαίρι. Αλλά λέω το κίνδυνο που δημιουργεί η αστάθεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Εάν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, μπορεί να γίνουν και τρίτες. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Υπάρχει, αυτό έλεγε το πρώτο. Καταλαβαίνει ο κόσμος εδώ, ακούει. Μπορεί να γίνουν, πάμε σε τρίτες εκλογές άμα. Δηλαδή είναι πρώτος, είσαστε πρώτοι στις δεύτερες εκλογές. Καταρχήν, και δεν γίνεστε αυτοδύναμοι. Καταρχήν, αν διαβάσετε τις δηλώσεις των μικρότερων κομμάτων, όλα τα μικρότερα κόμματα λένε ότι αρνούνται να συμμετάσχουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτή η απλή αναλογική που. Και σε αυτό που λέτε πολιτική τερατογένεση, εσείς όμως αρνούνται. Έχουν αρνηθεί ήδη. Ναι, αυτό που ονειρεύτηκε ο κύριος Τσίπρας ως απλή αναλογική, ουσιαστικά είναι μια συνταγή κυβερνησίας. Το βλέπουμε στους Δήμους, κύριε Παπά. Στους Δήμους, τι πρόβλημα υπάρχει με την απλή αναλογική, όπου οι παρατάξεις αδυνατούν να συνεργαστούν. Αλλά στην κεντρική πολιτική το έχουν πει ξεκάθαρα. Τα κόμματα δεν θέλουν να μπουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό σημαίνει. Μα είχαμε την τελευταία δεκαετία μόνο κυβερνήσεις συνεργασίας. Τι λέτε τώρα? Σας παρακαλώ. Δηλαδή από το 2011 και μετά. Κυβερνήσεις συνεργασίας είχαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι αυτοδυναμία ή ακυβερνησία. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Εκλογές. Μα αυτό θα προκύψει. Βλέπετε, εάν υπάρχει πρωτιά Μητσοτάκη, θα έχουμε συνεχή αστάθεια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή να υπάρχει η προοπτική. Προσέξτε, εδώ για δεν διερμηνεύουμε. Εντάξει, εσείς δηλαδή μας το λέτε έτσι, βάζετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο, στη φωτιά. Τέλος πάντων, ανάλογα με τις πεπιθήσεις. Λοιπόν, ότι αν βγείτε πρώτοι. Δεν θα ξαναπάτε σε δεύτερες εκλογές και μετά να κάνετε. Λέω εγώ. Αν δεν πάμε σε εκλογές, αυτό θα είναι ευθύνη αλλωνών. Αν πάμε σε εκλογές, θα είναι ευθύνη αλλωνών. Η δική μας πρωτιά, με δεδομένη, διακηρυγμένη την πρόθεσή μας να συγκροτήσουμε κυβέρνηση, σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί η χώρα έχει κυβέρνηση με σαφές προοδευτικό πρόσημο. Αυτό που έχει είναι μια πολιτική περιπέτεια της απλής αναλογικής. Ελπίζουμε να την περάσουμε γρήγορα και να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση στο δεύτερο γύρο. Η απλή αναλογική έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει προβλήματα. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν θα υπάρχει άλλο κόμμα πηγαίνοντας προς τις κάλπες που να λέει δεν έχουν σημασία αυτές οι κάλπες.
Πραγματικά. Χθες ο Μητσοτάκης το άλλαξε λίγο. Και τι είπε, για πείτε μου κύριε. Είπε γιατί τώρα το γένεσαι. Ναι, και τι να γίνει δηλαδή στην κάλπη της αψυχαναλογικής, τι ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης, 48%. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ενώπιον ενός πολιτικού γεγονότος. Αποδεικνύει όμως και τη στρατηγική σας γιατί περάσατε τον εκλογικό νόμο. Ξέροντας ότι είναι αδύνατο να προσπαθήσετε. Σε ένα κόμμα το οποίο 30 χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μιλάει για την απλή αναλογική. Γιατί. Και το 2015 θα μπορούσατε. Και το οποίο έγινε κυβέρνηση με την ενισχυμένη. Μα με την ενισχυμένη τι να κάνουμε, αφού εσείς την ψηφίσατε. Δεν τον αλλάξατε βέβαια. Πώς δεν αλλάξαμε τον εκλογικό νόμο, τι λέτε. Στο ενδιάμεσο διάστημα δεν αλλάξατε εκλογικό νόμο. Μα και να τον αλλάζαμε, τι θα γινόταν. Θα πήγαμε με το προηγούμενο. Είχε αλλάξει το Σύνταγμα. Και που μέτραγε από τη μεθεπόμενη. Δεν είναι τώρα να εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τι, ότι έφερε καθυστερημένα την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική έχει καθαρούς κανόνες και δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Πηγαία, θα σας έλεγα τώρα, και αυτό. Να σας πω αυτό όμως. Εχθές αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας εκεί στη συγκέντρωση, είχε και πολύ κόσμο από ό,τι είδα. Τώρα είπε γύψο, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγο βαρύ, ας πούμε. Αλλά γενικά ακούστηκαν βαριά πολλά αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει. Βαριά, είναι πολύ βαριά αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Και πρέπει να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι δυστυχώς έχει κανονικοποιήσει μια ρητορική η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Συγγνώμη. Όταν βγαίνει ο ίδιος. Ήθελα να μην μιλήσω για χτες, αλλά χτες βγήκε τραγουδιστή στη σκηνή παρουσία του Προέδρου σας και προέτρεπε τον κόσμο να βρίζει τον αρχηγό, τον πρωθυπουργό. Παρουσία του πρόεδρου μας δεν έγινε τίποτα. Φαίνεται δεν είχε φτάσει ακόμα. Θα σας παραπέμψω και στο τι ακριβώς είπε ο Τσίπρας για τα γνωστά συνθήματα που ακούγονται σε κάθε γήπεδο. Θέλω να τη δείτε προσεκτικά την ομιλία του. Τώρα, το εάν επιθυμείτε, εάν επιθυμείτε να αλλάξουν οι στίχοι, παρακαλώ να μου δώσετε ένα σημείωμα, θα το μεταφέρω στον καλλιτέχνη και θα του πω ότι από εδώ και μπρος θα τραγουδάς έτσι, γιατί αυτό επιθυμεί ο κύριος Μηταράκης και οι συνάδελφοι του στην Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα θέλαμε τους διοργανωτές να μην βρίζουν την κυβέρνηση σε μια. Σας παραπέμπω λοιπόν, ο επικεφαλής των διοργανωτών είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σας παραπέμπω στη χθεσινή του ομιλία να δείτε τι είπε και για το γνωστό σύνθημα. Έτσι. Τι είπε, γιατί δεν το ξέρω όλος ο κόσμος. Είπε ότι πολλές φορές η νεολαία εκφράζεται με τρόπο απολύτικο και εκφράζει την αντίθεσή της σε αυτά που εφαρμόζονται και σε αυτά που βιώνει με τρόπο και γηπεδικό. Και ότι η δουλειά δική μας των πολιτικοποιημένων και των αριστερών ανθρώπων είναι αυτή την αντίδραση να την πολιτικοποιήσουμε και να την μετασχηματίσουμε σε προσμονή για δημοκρατική αλλαγή. Όπως το ακούω, πάντως νομιμοποίησε τη χυδαιότητα. Έτσι την περιγράφεται. Καλά. Εγώ δεν την είχα ακούσει τον κύριο Τσίπρα και ευχαριστώ κύριε Χαμπουράκη. Εσείς λέτε ότι υπάρχουν χυδαιότητες αγώ. Μα το είδα από το βίντεο. Δηλαδή, ο διχασμός, ο πολιτικός λόγος, η αρνητική εξουσία. Συγγνώμη, τι έγινε δηλαδή. Τι είπανε. Τραγουδούσε με τσολιά της ελληνοφρένειας και προέτρεπε τον κόσμο να πούνε και τώρα να πάνε να. Για τον Πρωθυπουργό. Επιτρέψτε μου. Σας λέω, θα μου δώσετε ένα σημείωμα, θα μου δώσετε ένα σημείωμα και θα το δώσω στον Τζολιά της Ελληνοφρένειας. Δεσμεύομαι ενώπιον των τηλεθεατών του. Αν δεν ήταν κομματική εκδήλωση, λοιπόν, θα είχε χιούμορ. Και εμένα φίλος μου είναι και δεν είναι και Σιριζέος ο Τζολιάς, σου λέω. Αλλά λέω ότι χτες. Να το ρωτήσουμε την ψηφίση και να ζητήσουμε την αρέστα από τον Πρωθυπουργό. Επειδή μίλησε ο Παπάς για δικαστικό λόγο. Ο δικαστικός λόγος και ύβρις δεν προέρχονται. Μα τώρα βλέπετε. Δηλαδή μπαίνει ένας καλλιτέχνης στο ζύγι με τον άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς κατέχει θέση του Πρωθυπουργού. Ο οποίος στην ετήσια συνέντευξη τύπου υπονοεί ότι ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος και ένα εξέχον στέλεχος προβεβλημένο της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα και δεν έχει τα πολιτικά κότσια να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής και να πει τι είδε λοιπόν στο φάκελο του Ανδρουλάκη και αν ο Σπύριτσης παρακολουθείται από την ΕΕΠ. Αυτή είναι η εκτροπή. Ναι. Έχει απαντηθεί για τον κύριο Σπίρτζη. Όχι, ότι, δεν έχει απαντηθεί. Ότι αυτό το λογισμικό δεν χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση. Κύριε Μηταράκη, η καθημερινή... Δεν χρησιμοποιεί τέτοιο καθημερινή... Από την ΕΕΠ νομίμως παρακολουθεί το νομίμως. Νόμιμη επισύνδεση ο κύριος Σπίρτζης. Με ρωτάτε μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω. Καλά κάνετε. Δεν μπορώ να απαντήσω για καλά κάνετε και δεν απαντάτε και είστε προσεκτικός. Διότι έχει υπάρξει ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή από τότε που έσκασε το θέμα που λέει άλλα 7-8 πολιτικά πρόσωπα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ. Αυτό το διάβασα. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχει προκύψει κάτι. Το διαβάσαμε κι εμείς, δεν διαψεύστηκε. Δεν έχει προκύψει κάτι. Εδώ τεινάζεστε στον αέρα επειδή κάτι είπε ο Τσολιάς. Και εδώ γράφει η Καθημερινή, η οποία δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ εφημερίδα, ότι παρακολουθούνται 7-8 πολιτικοί. Έχει προκύψει ότι παρακολουθούνται 7-8 πολιτικοί, αλλά όχι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Δεν έγραφε βγαίνει αυτό, ένα μετά το άλλο. Δεν έγραφε τα περιστατικά αυτό η Καθημερινή. Δεν έγραφε αυτό η Καθημερινή. Το και διαβάζουμε και για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεξιά και αριστερά. Κύριε Παπά, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της κυβέρνησης στο θέμα των νόμων. Εντάξει, αλλά υποθέτω ότι σε περίπτωση που θα πάει ο κύριος Σπίτζες, πήγε στην ΑΔΕ. Άρα η ΑΔΕ θα πάει. Θα πάει στις εταιρείες. Ναι, ρε παιδί μου, και όπως επίσης... είπαν για τον Ανδρουλάκη και εταιρείες, παιδιά παρακολουθούνταν από την ΑΕΠ, θα το πούνε αυτό. Επίσης... Θα πρέπει να επιτραπεί στην ΑΔΕ να ενημερώσει και... το αν παρακολουθείτε ο Σπίρτζης. Σωστά, από όπου δεν μπορεί να ενημερώσει. Αν είναι για λόγους ανήκει στην ΑΔΕ. Με την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να ενημερώσει. Με συγχωρείτε, με τον Ανδρουλάκη δεν ίσχυε αυτή η νομοθεσία, πώς το είπε.
ίσχυε, αλλά υπήρξε ενημέρωση, ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, νομίζω. Το έμαθε. Νομίζω ότι έγινε ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, ήδη έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καλογύρου, ο κ. Ανδριόπουλος, ο κ. Φαραντούρης. Συνεργάτες που είναι. Εντάξει, για, για να δούμε ποιος ήταν ο πραγματικός. Πρόσεξε όμως. Αυτή η υποβολή του αιτήματος από συγκεκριμένα είναι οι άνθρωποι που μιλούν καθημερινά με τον Τσίπρα. Okay. Δίπλα στο γραφείο. Ναι, παιδί μου, αλλά. Και γι' αυτό κανείς δεν διαφώνησε. Καλά, καταλαβαίνουμε, κύριε Παπά. Πολύ. Να σου πω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν διαφώνησε στη σύσταση εξεταστική για αυτό το θέμα, νομοθέτησε στο νέο Σύνταγμα το δικαίωμα των μειοψηφιών να το κάνουν μόνοι. Και το ακυρώνεται δια της πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου δεν αφήνεται κανένα μάρτυρα να έρθει. Λοιπόν, ακυρώνεται δεν και καθόλου. Το πνεύμα και το γράμμα της συνταγματικής προβλήψης. Αυτό που έγινε στην Εξεταστική, από ό,τι διαβάσαμε, γιατί ξέρετε, είναι και απόρριτη συνεδρίαση, δόθηκε μια πρώτη λίστα για να μπει μια πρώτη κατεύθυνση. Αυτό έχουν ξανακάνει τις εξεταστικές. Για να υπάρξει μια πρώτη κατεύθυνση προς τα πού πάει η συζήτηση, ώστε να επιλέξουν σε δεύτερο και τρίτο κύκλο τα μέλη της εξεταστικής και κατά συνέπεια των αρχικών καταθέσεων θα πρέπει λοιπόν, να. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη, για πες μας, τι γίνεται με τους 300, τους βρήκαμε, δεν τους βρήκαμε, πού είναι αυτοί. 300-400. Αυτοί δεν υπάρχουν. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός χτες, ακούστηκαν πολλά fake news τον τελευταίο καιρό στο μεταναστευτικό. Υπήρξε μια ιστορία για ένα παιδί το οποίο πέθανε, αλλά τελικά αυτό το παιδί δεν αγνοείται από ό,τι προέκυψε από την έρευνα που έγινε μετά. Είναι το βίντεο που δείχνετε τώρα στη μέση. Όλα τα παιδιά που βλέπετε σε αυτό το βίντεο. Ο διεθνής τύπος πάντως επιμένει, έτσι. Ναι, ο διεθνής τύπος επιμένει, αλλά τα παιδιά, όταν βγήκαν οι φωτογραφίες στην Ευσύν που έδειξε όλα τα παιδιά που ήταν στον Εύρο, όλα αυτά τα παιδιά υπάρχουν σήμερα και είναι εν ζωή στο φυλάκιο. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι όλοι αυτοί που υπήρχαν και στη λίστα. Άρα λέτε ότι το παιδί αυτό ότι ήταν fake τελείως. Ούτε παιδί πέθανε, ούτε θαύτηκε, ούτε το ψάχναμε. Η οικογένεια είχε 4 παιδιά. Τα 4 παιδιά εμφανίστηκαν στο φυλάκιο. Ήταν 3 κορίτσια τα οποία φωτογραφήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην εφημερίδα των συντακτών. Αυτά τα 3 παιδιά υπάρχουν σήμερα στο φυλάκιο. Η οικογένεια λέει ότι έχασε παιδί. Η οικογένεια το λέει, δεν το λένε οι άλλοι. Άρα έχουμε μια οικογένεια που λέει έχασα παιδί. Και ο παπάς είναι πολύ δημοφιλής. Το οποίο δεν έχει βρει. Κόρη. Δεν έχει βρει. Πάμε και σχολείο σήμερα. Είπα ότι σχολείο. Όχι σχολείο, ε. Όλοι έχουμε σχολείο σήμερα. Καλή δύναμη στα παιδιά μας. Καλή χρονιά. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδάκια. Λοιπόν, υπάρχουν στοιχεία και έχουν καταδεθεί και στις αρχές για το θάνατο του κοριτσιού. Μ' αρέσει που επιμένετε. Ενώ εδώ έχει γίνει έρευνα. Αυτό δείχνει πώς προσπαθείτε να πολιτικοποιήσετε το μεταναστευτικό. Εδώ έχουμε μια κρίση. Πολιτικών επιλογών και στο μεταναστευτικό. Πολιτικό είναι το εδώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της χώρας μας. Πρώτον, να μην είμαστε η πύλη εισόδου για τα κυκλώματα λαθροδιακινητών για την Ευρώπη. Και δεύτερον, να μην ξαναβιώσουν οι τοπικές κοινωνίες την πίεση που βιώσαμε. Εγώ είμαι νησιώτης το 2015-16. Θυμάστε τι περάσαμε. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει προπαγάνδα και από το εσωτερικό της χώρας για το συγκεκριμένο θέμα? Υπάρχει μια τεράστια επίθεση ευρωπαϊκής αριστεράς απέναντι σε πολλά κράτη-μέλη για το θέμα της φύλαξης των συνόρων. Κάποιοι θέλουν να ξαναζήσουμε το 1 εκατομμύριο ροές το χρόνο, όπως βιώσαμε το 2015. Τώρα κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό. Δεν το λέω. Το λέω εκεί τώρα στον Παπά, Εύρο, τι παιχνίδι παίζετε, μπορεί να μας εξηγήσετε. Η Τουρκία. Δηλαδή, ακούμε 30, 20, 400, 250. Ναι. Στέλνουν οι Τούρκοι μήνυμα, με τους Τούρκους δεν μιλάμε. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η Τουρκία προσπαθεί. Και τι θα γίνει? Ο στόχος των λαθροδιακινητών είναι να φύγουν μεγάλη ποσότητα. Μεγάλος αριθμός μεταναστών από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Και επειδή τα σύνορα της Ελλάδος πλέον φυλάσσονται, προσπαθούν μέσω ΜΚΙΟ, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μέσω προπαγάνδας, να μας πείσουν να σταματήσουμε να φυλάμε τα σύνορα. Αυτή είναι η έντονη πίεση που δεχόμαστε, γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα fake news. Και πολλές φορές εργαλειοποιούν οικογένειες και ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά επιζητούν για τον εαυτό τους ένα καλύτερο μέλλον, για να αναπαράγουν τα fake news, ώστε να κατηγορηθεί η Ελλάδα, ώστε να αποτραπεί η φύλαξη των συνόρων. Εμείς όμως και το φράχτη θα ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και στην ξηρά και στη θάλασσα να φυλάμε τα σύνορα μας. Μήπως γίνονται αγριώτες εκεί πάνω? Μήπως. Έτσι λένε πάντως και στην Ευρώπη. Ε? Γιατί τα λένε όλα αυτά, Επιτροπή, προσέξτε, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε σχέση με το ψήφισμα και τα πορίσματα για τη Frontex ψήφισαν λευκό. Δεν καταψήφισαν καν. Ναι. Κοιτάξτε, η φύλαξη των συνόρων γίνεται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Κατηγορίες εναντίον της Ελλάδος για τα σύνορα, η αλήθεια είναι υπήρχαν και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν κατηγορίες για τον Εύρο και η πραγματικότητα είναι ότι τα σύνορα φυλάσσονται. Και φυλάσσονται σωστά. Το ζήτημα είναι ότι η εργαλειοποίηση από την άλλη πλευρά και κυρίως από την Τουρκία, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να φέρει πολλά προβλήματα. Ακούσαμε προηγουμένως ανθρώπους να λένε και στρατιωτικούς κτλ. Ότι το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να είναι στον Εύρο. Διαισθάνεστε ότι η Τουρκία οργανώνει κάτι πιο μαζικό?
Δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Θα ήθελα να πω ότι αν συμβεί πάντως, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και απ' την άλλη πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτό που λέγανε κάποιοι θερμοκέφαλοι να μπούμε σε μια τουρκική νησίδα για να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχουν μετανάστες. Φαντάζεστε το 2018 που κατά λάθος δύο στρατιώτες ημερών ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν στην Τουρκία, την αγωνία που είχατε όλοι. Και εσείς, σαν υπουργοί τότε της τότε κυβέρνησης, την πραγματική αγωνία που είχαμε για δύο παιδιά τα οποία είχαν βρεθεί σε μια δύσκολη εποχή. Εντάξει, είναι επικίνδυνα αυτά τώρα. Σε τουρκικό έδαφος δεν μπορούμε να μπούμε. Εννοείται. Οποιοδήποτε μετά θα έπαιρνε τεράστιο βάρος η Τουρκία. Αν υπήρχε μια προσπάθεια διάσωσης από την ελληνική πλευρά ανθρωπιστικής, ναι. Δεν μιλάμε για να προέλαση ενόπλων, αλλή μονό. Κύριε Παπά, νομίζω ξέρετε ότι οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί προβοκάτσια από την Τουρκία και να έχει μια πολύ έντονη αντίδραση, ακόμα και αυτό που εσείς ονομάζετε ανθρωπιστική προσπάθεια. Οι Τούρκοι θα λέγανε ότι δεν είναι ανθρωπιστική προσπάθεια, είναι προσπάθεια. Αν πηγαίνανε νοσοκόμοι δηλαδή εκεί και αν είχε δημοσιοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση με ντοκουμέντα το φλέγον ζήτημα. Δεν μπορούμε. Να σας πω κάτι. Το κάναμε αυτό στο χώρο θαλάσσιας διάσωσης της Μάλτας τις προηγούμενες μέρες, που ένα πολεμικό ελικόπτερο, ένα ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού μπήκε σε χώρο διάσωσης της Μάλτας. Για να προσπαθήσει να σώσει ένα παιδάκι που βρισκόταν στον τομέα ευθύνης της Μάλτας, αλλά σε συνεννόηση με τη Μάλτα, επειδή η Μάλτα δήλωσε μετά από πολλές μέρες αδυναμία να διασώσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι, παρεμβαίνουμε, αλλά δεν παρεμβαίνουμε επιθετικά. Στη Μάλτα πήγαμε να σώσουμε παιδάκι. Κάτω από την Κρήτη, στο χώρο έρευνα στη διάσωση της Μάλτας, υπήρχε μία βάρκα και κινδύνευε ένα παιδί. Και στείλαμε καλά το κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Θα τα ξαναπούμε συντόμως. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Διάλειμμα. Αναρχόμεθα.